Κύριε Βουλευτάκη, σκαρτώνω, πείτε μας λίγο ποια είναι η εικόνα που αποκομίσετε σήμερα τις επαφές σας με τους τοπικούς φορείς, με τους επαγγελματίες εδώ της Φλόρινας. Σήμερα είδα αντιπροσωπεία από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, από την Ομοσπονδία Εμπόρων Βιοτεχνών και Επαγγελματιών και έκλεισα τις συναντήσεις με συνάντηση με το Προεδρείο του Εργατικού Κέντρου της Φλόρινας. Η εντύπωση που μου δόθηκε είναι ότι βγαίνει μια κραυγή από όλους τους φορείς, τους επαγγελματικούς και τους εργατικούς της πόλης και κατ' επέκταση του νομού, μια κραυγή διαμαρτυρίες για την εγκατάλειψη που έχει ο νομός Φλόρινας. Και με το γεγονός ότι καμία κυβέρνηση από τις τελευταίες τουλάχιστον δεκαετίες και η σημερινή δεν παίρνουν υπόψη ότι είναι μια κριτική περιοχή με πολύ μεγάλες ανάγκες, με ενεργεία που σπάει όλα τα ρεκόρ όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά όσο αφορά και τις περιφέρειες της Ευρώπης, με την νεολαία να μην έχει δουλειά και να ξενιτεύεται σε πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς από τις άλλες περιοχές της χώρας, και με ένα πολύ μεγάλο τμήμα, περίπου το 1 τρίτο των επιχειρήσεων, να έχει μετεγκατασταθεί σε γειτονικές βαλκανικές χώρες. Εδώ χρειάζεται ένα αναπτυξιακό boom, μια αναπτυξιακή έκρηξη για το νομό Φλόρινας, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με λόγια και με ευχές, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συγκρότηση και χάραξη συγκεκριμένου αναπτυξιακού προγράμματος παραγωγικής ανασυγκρότησης του νομού, που θα αναβαθμίζει και τις δομές της βιομηχανικής περιοχής, που θα τις επεκτείνει, συνδυασμένο με τη δημιουργία ενός εμπορικομιστικού κέντρου, θα λύνει ζητήματα υποδομών, όπως τη σιδηροδρομική γραμμή, την κάθετη σύνδεση με την Εγνατία κλπ. Και θα αξιοποιεί το πεδίο το ενεργειακό της Φλόρινας, όχι προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων, αλλά με δημόσιο έλεγχο, προς όφελος της δημιουργίας θέσεων εργασίας, αλλά και της προμήθειας των κατοίκων της περιοχής με φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα κλπ. Επομένως, χρειάζεται ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δυστυχώς, παρά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αλλά και τις αυριανές εξαγγελίες του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Μητσοτάκη, τέτοιες προτάσεις ή τέτοιες εξαγγελίες που να απαντούν στα αναπτυξιακά προβλήματα και στα κοινωνικά προβλήματα του νομού Φλόρινας δεν υπάρχουν. Και κατ' επέκταση, γι' αυτό το λόγο τονίσαμε, πέρα από τη συμπαράστασή μας, αλλά εγγενώντας σε αυτά τα αιτήματα, ότι βασικό στοιχείο για την επιτυχία των στόχων των επαγγελματικών και εργατικών φορέων είναι η κινητοποίησή τους, η κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για να πιεστούν οι κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση να δοθούν λύσεις.